Tegendeel het ploegspel waar Gertja zo op hamert blijft overeind. Snelle balwisselingen leveren Wilkinson vrije baan op naar de korf. Hij legt de ruststand vast bij 37-28 uit. En aan het vierde kwartier start het opnieuw met de jonge Belg Salumu, die met een bom de doodsteek aan Bergen bezorgt. De ploeg maakt meteen duidelijk met welke bedoeling ze in Bergen zijn. Brandhout maken van de thuisploeg. Wilkinson speelt zijn matige seizoen in de vergeethoek in deze. Maar Lucke doet dat niet meteen. Integendeel, Bostik met de steal, de snelle break en dan het gevreesde wapen van de thuisploeg. De snelle transitiebom ter arena. Maar het was dankzij een aankampend Bergen bibberen en beven tot in de slotseconde. Voorzitter Tuur Goethals is dan ook bijzonder tevreden met deze titel. Παρότι ήταν αρκετά μακρινό και σχεδόν έξω, πατούσε με τα ακροδάκτυλα τη γραμμή των τριών πόντων. Η Οστάνδη και πάλι, ξανά με τον ίδιο τρόπο, με το Ράιτ να κάνει την περιστροφή. Τα πηγαίνει περίφημα. Για τρεις ο Γκίπς, άστοχος. Το rebound για την Οστάνδη από τον Λοτζέσκι, όπως είναι το... Και έχουμε την συνέχεια για την Οστάνδη. Χωρίς να έχει αποτέλεσμα το σούτ αυτό του Μπούκερ. Πιο ψηλός παίκτης. Ταιριάζει περισσότερο από το Μακάνιο νομίζω. Και μπήκε το Αγίσεβιτς πάνω. Αυτός ναι, που παίρνει τη θέση του στο παρκέ. Ωραίο pick and roll ο Λοτζέσκι. Με τον δεύτερο μήχρονο κρατάνε όλη την ομάδα. Συν τον Μπατή που κάνει αθόρυβη δουλειά με 5 πόντους, 7 assist και 3 rebound. Είναι πρωταγωνιστής του δεύτερου μηχρόνου. Και ο Τζόρτζεβιτς το δευτερόλεπτο ακόμα. Για να γευτεί τη χαρά της νίκης ο Πανιώνιος, αρκεί να προασπίσει αυτή τη διαφορά και να μην και η επιμονή της ομάδας που κυνηγάει, που έχει στόχο σε σχέση με μια ομάδα που έχει πάρει την ψυχρολουσία. Ντρόμιακ για τρεις μέσα. Μεταφέρουν από το 51-52 όταν είχαν προηγηθεί οι φιλοξενούμενοι, που μπορούν να διευρύνουν τώρα με αυτό το σουτ που δεν μπορεί να γίνεται για αυτόν απόψε. Εύκολο lay-up, αναγεννημένος. Δεν ξέρω αν είναι ο καινούριος του ρόλος ή η εμπιστοσύνη που παίρνει από τον Γιάννη Σφερόπουλο.